Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοποι Κρήτης, σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ιεραπίτης, Ξηδίας και Πέδας και Χερονήσου, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Διοικητή του Τρίτου Κέρου, κύριε Διοικητή της Ναυτικής Βάσης και Διαμαντίου, κύριε Αστυνομική Διευθυντά Κρήτης, κύριε Αστυνομική Διευθυντά Δοσιθίου, κύριε Ιμενάκα, συνάδελφοι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων του Δήμου μας, σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Τιμάτε την πόλη μας, τιμάτε το λαό μας, τιμάτε την εκκλησιαστική μας παράδοση, αλλά συγχρόνως δίνουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ενότητας που τόσο ανάγκη έχει ο λαός μας. Εξοχότατε, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε όλοι μαζί στην πόλη μας, την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Σιτίας, του μεγαλύτερου σε έκταση Δήμου της Κρήτης, του Δήμου που βρέχεται από τρία πελάγη της πύλης της Ανατολής, όπως την ονομάζουν οι αρχαιολόγοι κατά την περίοδο των μινωικών χρόνων. Του Δήμου, ο οποίος έχει ένα από τα πέντε ελληνικά γεωπάρκα, ένα από τα 190 γεωπάρκα του Παγκοσμίου Δικτύου Γεωπάρκα. Του Δήμου μας, που σε συνεργαστία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, υλοποιεί ένα πρόγραμμα υποδοχής μεταναστών, δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο. Ένας Δήμος που για 8.000 χρόνια κατοικείται από ελληνικούς και φιλήσικους πολίτες, που αγαπούσαν και αγαπούν τον τόπο τους, τον σέβονται, τον προστατεύουν, που δημιουργούν, που παράγουν στον πρωτογενή τομέα. Ενδεικτικά αναφέρω το ΠΟΠ Ελαιόλαδος Σιτίας Κρήτης, το ΠΟΠ Ξύγαλο, το ΠΟΠ Μέλι, τα βιολογικά κρασιά και τα βιολογικά και πευτικά προϊόντα. Εδώ εξοχότατε γεννήθηκε ο μίσος μας, ο Βιτσέλος Μουρνάρος, ο Κωστής Φραγκούλης Σαντέος. Εδώ είναι το ήμερο πρόσωπο της Κρήτης, η γλυκιά Κρήτη που γελά, που τραγουδά, που έχει 80 ανασταμένους αρχαιολογικούς χώρους και άλλους 100 που περιμένουν την αρχαιολογική σκαπάνια. Όπως λέει ο Φραγκούλης Σαντέος, άγρια που είναι τα σφαγιά, ήμερη που είναι στεία, όμορφη και ακατάδεκτη απούνε όλη η Κρήτη. Και επιβεβαιώνει η αξέχαστή μας Μελίνα Μερκούρη, λέγοντας στα εγκαίρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Σιτίας, και μέχρι σήμερα η Σιτία είναι ο τόπος της χαράς, του κεφιού, της δημιουργίας, ένας τόπος που η ζωή βρίσκει πλέρια την κατάφασή της. Ένας τόπος που συνεχίζει περήφανα μια παράδοση προσφοράς στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες. Θα τονίσω τις λέξεις παράδοση προσφοράς της τοπικής κοινωνίας, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Με δωρεάν προσφορά εκτάσεων από πολίτες του Δήμου Σιτίας προς την τότε διοίκηση της περιγεννικής δέσκης Σιτίας, ξεκίνησε η υλοποίηση του Δημοτικού Αερολιμένα Σιτία Βιτσέλη Κορνάρου, τον οποίο και εσείς σήμερα είμαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, που θαυμάσατε για το άριστο της κατασκευής. Με οικονομικές δωρεές οι πολιτών μας αγοράστηκε η έκταση στην οποία χτίστηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Σε έκταση 20 στρεμμάτων δωρεά και πάλι του Δήμου προς το ΤΕΗ Κρήτης, χτίστηκε το κτίριο που στεγάζει το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, το οποίο σε λίγο θα επισκεφτείτε και είμαι σίγουρος ότι θα φύγετε με άριστες εντυπώσεις. Σε υπόπεδο και πάλι δωρεά του Δήμου Σιτίας προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, χτίστηκε το κτίριο της ΔΕΚΣ Αξιωματικών Αεροπορίας του Τρίτου Κέρδου. Μιας μονάδας, η οποία όπως και η Ναυτική Βάση και η Διαμαντίου επιτελούν, το τονίζω με αυτό, άριστα τον εθνικό, αμυντικό, ειρηνικό και κοινωνικό τους ρόλο, συνυπάρχοντας αρμονικά με την τοπική μας κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό οι ένοπλες δυνάμεις
να συμπάρχουν αρμονικά με τις τοπικές μας κοινωνίες. Αλλά και σήμερα, ο Δήμος καλύπτει τις ανάγκες στέγασης δημόσιων υπηρεσιών. Σχεδόν όλων των δημόσιων υπηρεσιών που υπάρχουν στην πόλη μας, του Δασαρχείου, της Πυροσβεστικής, του Λιμαναρχείου, της Εφορίας. Αυτή είναι η Σιτία, εξοχότατε. Ένα νησί μέσα στο νησί της Κρήτης. Προσέφερε, προσφέρει και θα εξακολουθήσει να προσφέρει στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Η παρουσίαση σήμερα εδώ επιβραβεύει όλη αυτή τη διαχρονική προσφορά. Τιμά την ιστορία μας, τιμά τον κλήρο μας και τους πολίτες του τόπου μας. Συγχρόνως όμως, εξοχότατε, δίνεται και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Μήνυμα στήριξης σε μια απομακρυσμένη περιοχή της χώρας μας. Δεν πρέπει να υπάρχουν ξεχασμένες και παραμελημένες περιοχές. Η περιφέρεια χρειάζεται στήριξη για να παράξει και να δημιουργήσει πλούτο που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση που μας ταλαιπωρεί χρόνια τώρα. Ισόρροπη ανάπτυξη σε κέντρο και περιφέρεια. Ποτέ δεν είχε η χώρα μας. Είναι καιρός να την αποκτήσουμε. Σε συνεχή και αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, το δηλώνουμε δημόσια αυτό, εξοχότατε, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Έχουμε όμως ακόμη δρόμο. Χρειαζόμαστε βοήθεια από το κέντρο. Εξοχότατε, σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Εκκλησία, θεσμοί, λαός, εσύ εξοχότατε ως εγγυητής της ενότητας του λαού και της δημοκρατίας, δίνοντας ένα μήνυμα. Ειρήνη, ενότητα, συνεργασία για να απελευθερωθεί η ενυπνώση δυναμική της χώρας. Ας φύγει αυτό το μήνυμα σήμερα από εδώ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω τα λόγια του Καζαντζάκη. Σαν δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει. Φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού, τώρα πρέπει να πετάξουμε όλοι μαζί. Καλώς ορίσατε και πάλι, κύριε Πρόεδρε, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αναπτύξει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά σε όλους. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιτίας στη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την ανακήρυξη του αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου ως επίτιμο Δημότη Σιτίας ως αναγνώριση της πολύπλευρης προσφοράς του στην Ελλάδα το δημόσιο βίο, ως έκδειξη τιμή και σεβασμού το στιακό προς το πρόσωπό του. Εξουσιοδότησε το Δήμα της Σιτίας να επιδώσει τη σχετική απόφαση ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου Δημότη κατά την επισκέψη του στη Σιτία στις 25 Νοεμβρίου 2017. Και στη γραμμική βήτα.